Γίνεται διαγωνισμός ανθρωπισμού. Αλήθεια. Για ποιον ανθρωπισμό μιλάτε μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα? Όταν λιγότερο από 10 άνθρωποι έχουν όσο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού. Για ποιον ανθρωπισμό μιλάτε? Που βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι, που βομβαρδίζει το ΝΑΤΟ, που σκοτώνουν παιδιά, που καταστρέφουν χώρες ολόκληρες. Και εσείς που μιλάτε για τον ανθρωπισμό του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία βέβαια, θεωρείτε τη μεγαλύτερη επιτυχία τη συμφωνία με τους δολοφόνους των λαών. Θεωρείτε μεγάλη επιτυχία και μιλάτε για ανθρωπισμό και κάτι παίρνετε και ποιήματα που λέτε ότι είστε αριστεροί, όταν λέτε ότι το ΝΑΤΟ είναι καλό και προστατεύει τα σύνορά μας. Ντροπή. Ποιος ανθρωπισμός, αλήθεια? Για ποιον ανθρωπισμό μιλάμε σε αυτή την κοινωνία της βαρβαρότητας? Άρα σταματήστε τουλάχιστον. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, δεν θα πάμε στις ιστορικές πηγές και στο πώς εξελίχθηκε το μεταναστευτικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θα βάλουμε τα καυτά ερωτήματα. Και εδώ πρέπει να απαντήσει κάθε πολιτική δύναμη στο λαό. Γιατί τις επιλογές σας τις έχετε κάνει. Πρώτον, τι φταίει και άνθρωποι ξεριζώνονται, φεύγουν από τα σπίτια τους, από τις πατρίδες τους, παίρνουν το ρίσκο να μην πάνε ζωντανοί, να μην βγουν ζωντανοί με χιλιάδες χιλιόμετρα? Είναι ο πόλεμος, ναι ή όχι? Είναι. Ποιος τον προκαλεί? Οι συμμαχοί σας, υποκριτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικάνων. Αυτοί δεν κάνουν τους πολέμους. Είπε ο κύριος Τσακαλώτος ότι μετά το 89 έστριψε η ιστορία της ανθρωπότητας. Το λέω περιληπτικά. Όμως το 1989 η πρόεδρος του συνασπισμού και μετέπειτα επίτροπος κυρία Δαμανάκη και ο συνασπισμός δήλωνε ότι τέλειωσε ο ψυχρός πόλεμος, μπαίνουμε σε λεωφόρους ειρήνης και προόδου και χαιρετίζουμε τον Κλίντον και πριν τελειώσει τη λέξη της σφάζει τη Γιουγκοσλαβία. Άρα λοιπόν, τι μιλάτε, αλήθεια? Είναι ο πόλεμος? Εσείς με ποιον είστε? Με αυτούς που κάνουν τον πόλεμο, δεν είστε όλοι μαζί? Όλοι δεν είστε? Και με την Ευρωπαϊκή Ένωση είστε, και με τους Αμερικάνους είστε, και με τον Ιμπεριαλισμό, και καλέσετε και το ΝΑΤΟ που έχει σφάξει όλη την ανθρωπότητα να προστατέψει το Αιγαίο. Κάθε λοιπόν πολύ ο λαός αυτό να ακούει και να καταλαβαίνει. Δεύτερο θέμα. Γιατί φεύγουν, αλήθεια? Γιατί υπάρχουν πάμπλουτες χώρες και φεύγουν οι άνθρωποι για να ζήσουν στην Ευρώπη? Θα πω για την Ευρώπη μετά και σε άλλες χώρες. Ληστρική εκμετάλλευση από ποιους? Από τις πολυεθνικές, από το μεγάλο κεφάλαιο και από την τόπια στην κοιτάξει. Εσείς με ποιον είστε, τα πολιτικά κόμματα? Είστε με αυτούς ή είστε με τους λαούς που αντιστέκονται? Είστε με τους λαούς και με τις επαναστατικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να περάσει το πλούτος στα χέρια των εργαζομένων? Είστε και στηρίζετε αυτό το βάρβαρο σύστημα, εκτός αν μας πείτε ότι είναι κοινωνία αγγέλων. Άρα και ο κόσμος, γιατί αυτό έχει σημασία, να βγάλει τα συμπεράσματα για όλο αυτό το ενδιαφέρον. Εμείς δεν αμφισβητούμε τις ευαισθησίες κανενός, αλλά στην πολιτική τα πράγματα κρίνονται από τα αποτελέσματα και από το ποιους στηρίζεις, ποιους υποστηρίζεις, ποιους αφήνεις και με ποιους πας. Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν το προσφυγικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ κι αν είναι η υποκρισία? Πόλεμο να αρχίσει ο Λιβύη, Ιράκ, Συρία. Όπου υπάρχει πόλεμος είναι ανακατεμένοι μέσα και είναι αυτοί που επεμβαίνουν μαζί με τους Αμερικάνους. Τι αποφασίζει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, Δουβλίνο 2, εδώ να λογαριαστούμε, σαν πολιτικές δυνάμεις? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ τότε, Κινάλ σήμερα, συνασπισμός, ζήτω το Δουβλίνο 2. Υπέρ, το ψηφίσαν όλοι, το ψηφίσαν όλοι για να φέρω το πρακτικά. Θα πάθει σαν τον Παπαδημούλη. Το λέω συνασπισμός είπα. Κοίτα, όταν πας σε ένα κόμμα κληρονομείς και την ιστορία του. Δεν πας στους Παρθένους. Εντάξει, λοιπόν, λέω. Πάμε παρακάτω. Δουβλίνο 2 ήταν καθοριστικό.
Γιατί αυτό δημιούργησε τώρα. Τι θέλετε, να κάνουμε μάθημα τώρα εδώ. Ποιος ψήφισε κατά το ΚΚΕ. Και για εθνικισμό μας κατηγόρησαν τότε. Δεν βλέπετε την Ευρώπη που μιλάμε, το τι ακούγαμε, η οποία κάνει, αγκαλιάζει τον κόσμο, είναι της ειρήνης κλπ. Και εσείς δεν τα βάλετε φραγμούς. Τέτοιες ιστορίες. Σήμερα τι θα πείτε στον κόσμο. Θα του ζητήσετε συγγνώμη. Όχι βέβαια. Δεν γίνεται. Δεύτερο θέμα. Έσκασε το μεγάλο το πρόβλημα. Το μεγάλο μεγάλο. Τι προτείναμε εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εμείς δεν αγνοούμε σε ποια κοινωνία ζούμε. Λέμε, στην Τουρκία που είναι τα 5-10 πόσα εκατομμύρια είναι, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, επί τόπου, ταυτοποίηση, που θέλει να πάει ο καθένας, πλοία, αεροπλάνα κλπ, με τα χρήματα που διαθέτουν και να το λύσουμε. Είναι σωστή αυτή η άποψη. Νομίζω ότι και ο κύριος Χρυσοχοίδης θα πει ότι είναι σωστή. Πέστε μας λοιπόν, ποια κυβέρνηση την υποστήριξε. Ποιο κόμμα, κανένας. Κανένας. Συρθήκατε πίσω από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την άθλια συμφωνία την οποία την κάνανε οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί, και αυτό αν είναι και αν είναι, και την κάνανε με ενδιάμεσο. Όχι απευθείας. Αυτοί κάνανε το, πώς το λένε, το κουμάντο. Αυτοί κάνανε τη συμφωνία, τη σερβίραν, την κατάπιε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία τότε έκανε κριτική και τώρα λέει ότι θα την εφαρμόσει καλύτερα. Την άθλια συμφωνία που καταγγείλατε. Αυτό δεν έγινε. Γιατί δεν στήριξατε τη δική μας την πρόταση. Τι άλλο έκανε η Ευρώπη σας των αξιών και των ιδεών. Τι ζήτησε ο ΣΕΒ της Γερμανίας, ο Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων. Ζήτησε 500.000 να απορροφήσει τη βιομηχανία για τους λόγους που είναι γνωστοί. Γιατί η Ευρώπη έχει ανάγκη πραγματικό δυναμικό κλπ. Κλπ. Πήρε 800 και πήρε τους καλύτερους. Και μετά τι έκανε. Έκλεισε τη στρόφιγγα. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση που την προσκυνάτε όλοι σας απέναντι σε αυτή την πολιτική της Γερμανίας που λέει τέλος. Τίποτα. Χώρες του Βίσιγκραντ. Μα καλά. Εσείς δεν λέτε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ιδεώδη. Πέστε μας ένα μέτρο που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των χωρών του Βίσιγκραντ που κλείσαν τα σύνορα. Τι πήρε. Α, σωστός, ε. Σωστός, αλλά με την Ευρωπαϊκή Ένωση είσαι όμως. Και λες ότι σωστοί εμείς, αλλά με τους άλλους πάμε. Έτσι γίνεται. Επομένως, λοιπόν, λέω, τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα. Πήρε κανένα μέτρο, ναι, αλλά ήξερε η ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να διώξει την πρεσβεία της Συρίας. Γιατί το κάνατε αυτό. Τι θα πείτε. Με ποιους σας ήσασταν. Ποιος σας υποχρέωσε. Γιατί θα έπρεπε να διώξετε την πρεσβεία με τη σύμφωνη γνώμη και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν την επαναφέρετε σήμερα. Γιατί στηρίζετε πολιτικά τις επεμβάσεις, τον πόλεμο που φέρνουν το θάνατο και την καταστροφή. Τι άλλο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που συζητάμε σήμερα. Και εδώ τώρα κάνουν όλοι το δεν ξέρουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε ευκαιρία γιατί όντως προχωράει παραπέρα η Νέα Δημοκρατία. Σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση, στον δρόμο που στρώσατε εσείς. Τι κάνουν σήμερα. Ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ενσωματώνει, όπως υπόθηκε εδώ, το ενωσιακό δίκαιο. Διαφωνείτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τότε υιοθετήσατε τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και τι νομίζετε, ότι εσείς θα φέρνατε κάτι καλύτερο με βάση αυτή τη γραμμή που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Δεν θα φέρνατε. Εσείς, να σας πω ότι δεν θέλω να το πω με άλλη έκφραση. Εσείς θα το φέρνετε γλυκά. Ενώ η Νέα Δημοκρατία το πάει μπουμ, κατευθείαν. Αυτό θα κάνετε και αυτό κάνετε τόσο καιρό. Μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση γιατί δεν κάνει. Να μιλάμε από τα μικρόφωνα με τέτοιες εκφράσεις. Τι ακριβώς θα ήταν. Ενσωματώνετε τις οδηγίες, τελειώνει κύριε Πρόεδρε. Ενσωματώνετε τις οδηγίες και τώρα το που περιάκουσα, νομοθετείτε για την εκλογική σας πελατεία. Το ίδιο ο ένας και ο άλλος, αυτό το πινκ-πονκ εδώ πλέον που έχει γίνει, τρώμε 2 ώρες εδώ να τσακώνεται η Νέα Δημοκρατία με το Τσίπρας με το Μητσοτάκη, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα ένα πρόβλημα που δημιουργεί και στηρίζουν όλες οι κυβερνήσεις. Και τέλος, θα βάλω μικρισμένα ερωτήματα. Αλήθεια, εμείς σας ρωτάμε. Αυτά τα κυκλώματα, το δουλεμπόριο, της διακίνησης, γιατί δεν τα περάσει κανένας. Δεν μπορεί σήμερα ο πανίσχυρος
υπεριαλισμός ή πανίσχυρες, να μην πω έτσι και ρεθίζεστε. Αλλά έτσι είναι. Εδώ βρίσκουν που τρύπωσε ο αρχηγός του ISIS. Δεν μπορούν να εντοπίσουν τους δουλέμπορους. Πουθενά. Να μιλάμε ειλικρινά. Γιατί γνωριζόμαστε. Δεν μπορούν να τους πιάσουν. Ούτε στην Τουρκία, ούτε εδώ, ούτε πουθενά. Παρά μόνο να γίνει κανένα ατύχημα, γιατί έτσι γίνεται. Δεν μπορούν. Πού είναι η δύναμή σας? Όχι, δεν μπορούν, δεν θέλουν. Και το προωθούν. Και ξέρετε κάτι, για να τελειώσω, γιατί δεν θέλω να καταχαστώ τον χρόνο. Θα σας πω κάτι. Τελειώνουμε αυτή τη φράση. Εμείς τις προτάσεις μας τις κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του κομματός μας, η Διαμάντο εισηγήτρια, και θα μιλήσει και η Μαρία Κομνινάκα. Θα σας πούμε κάτι. Ό,τι και αυστηροποίηση να κάνετε, κύριε Χρυσοχοίδη, και δεν είναι προσωπικό το θέμα, ήμασταν και συμφοιτητές, όσα μέτρα και να πάρετε, δεν πρόκειται να σταματήσει η μεταναστευτική ροή. Και δεν θα το πω μόνο με πολιτικούς όρους, θα το πω και με κάποιους άλλους όρους, που ορισμένοι θα το καταλάβουν. Ποιος είναι αυτός που δεν μπορεί να πολεμήσεις? Αυτός που είναι αποφασισμένος να πεθάνει. Όταν ένας άνθρωπος ξέρει ότι θα πεθάνει ή δεν θα μπορεί να ζει στον τόπο του και αποφασίζει, έστω και αν πεθάνει, να κάνει όλα αυτά, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ό,τι νόμους θέλετε να φτιάξετε. Απλά θα επιδεινώσετε το πρόβλημα. Κλείστε. Και δεν θέλω να μιλήσω για τις άθλιες συνθήκες. Και ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.